Τα αντοχή τη μεταμνημονιακή οικονομία τη Κύπρου από του πιστωτέ τη. Πολυπληθέ χλιμάκιο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, του οποίου ηγείται το επικεφαλή του Ταμείου για την Κύπρο, ξεκίνησε τι πρώτε επαφέ του στη Λευκοσία με τεχνοκράτε τη Κεντρική Τράπεζα και αύριο αναμένεται να έχει την πρώτη τυπική του συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Από αύριο, εξάλλου, πιάνουν δουλειά και τεχνοκράτε των ευρωπαϊκών θεσμών, βάζοντα στο επίκεντρο δημοσιονομικά και μη εξυπηρετούμενα δάνεια με τι πρόσφατε αναβαθμίσει από του διεθνού οίκου, την πτωτική τάση τη ανεργία και την αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η κυβέρνηση διαμηνεί πω οι προοπτικέ είναι βίονες. Θεωρούμε ότι η οικονομία μα ε, μπήκε ξανά σε γερέ βάσει. Ε, σε πιο βάσεις. Το κεφάλαιο μεταρρυθμίσει αναμένεται να τονιστεί στην έκθεση που θα συντάξουν οι πιστωτέ μα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του την ερχόμενη Παρασκευή, με την κυβέρνηση να στέλνει μήνυμα ανάγκη συνέχιση του. Αντιληφθούμε πολιτικό κόσμο, τα κόμματα, η Βουλή, οι συντεχνίε, οι πάντε, ότι θα πρέπει να κάνουμε κι άλλε μεταρρυθμίσει, ώστε να μην ξαναβρεθούμε ποτέ στο ίδιο σημείο που βρεθήκαμε το Μάρτιο του 2013. Η περίοδο αποπληρωμή του δανείου προ το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ύψο ενό δισεκατομμυρίου, ξεκινά το 2017 και ολοκληρώνεται το 2026. Ενώ προ τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, περίπου 6 δι, ξεκινά το 2025 και ολοκληρώνεται το 2031.